ισότητα στον Νίκο τον Λοϊζίδη. Καλημέρα κύριε Λοϊζίδη. Καλημέρα σας. Λοιπόν, με την ευκαιρία που σας έχω εδώ τώρα, επειδή με ρωτάνε και φίλοι στον δρόμο και συγγενείς κτλ., με την περίπτωση δικιά σας, με την πειθαρχική δίωξη, τι γίνεται τώρα με την αλλαγή της ηγεσίας, συνεχίζετε? Εντάξει, ναι, συνεχίζεται κανονικά. Δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή προέχουν άλλα. Όχι, άλλα από ρωτάει ο κόσμος να δει, ναι, αν άλλαξε κάτι. Ναι. Συνεχίζεται. Όχι, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Δεν έχετε ζητήσει εσείς να αλλάξει κάτι? Όχι, δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι ούτε η κατάλληλη στιγμή, αλλά ούτε και είμαι σε θέση εγώ να ζητώ να αλλάξει κάτι. Θεωρώ ότι αν πρέπει να αλλάξει κάτι, θα το πάρουν απόφαση αυτοί που θα πρέπει να το πάρουν, αφού αντιληφθούν για το συνδικαλισμό, το τι πραγματικά σημαίνει και τι είναι το καλύτερο για την αστυνομία. Πώς είδατε τις πρώτες δηλώσεις, τις πρώτες ημέρες του νέου αρχηγού? Έκανε κάποιες σημαντικές δηλώσεις. Μίλησε για μια διοργάνωση αστυνομίας που δεν έχει γίνει από το 64. Μίλησε για το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών που δεν υπάρχει. Μίλησε για την αξιοπρέπεια των αστυνομικών που δεν υπάρχει. Στην αρχή νόμιζα μέλος της ζωήτας, να σας πω την αλήθεια. Αλλά μετά συνειδητοποίησα ότι υποψάξαμε τον Πιτρό ότι είναι μέλος της ζωήτας. Όλα αυτά δεν ήταν αυτά που λέγαμε εδώ και στο στούντιο σας? Αναδιοργάνωση, ανασυγκρότηση. Χρειάζονται χρόνο όμως, κύριε Δημητρόπουλε. Χρειάζονται χρόνο. Γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ κάτω σε κάποια επίπεδα. Χρειάζονται χρόνο, χρειάζονται στήριξη από τις συντεχνίες. Χωρίς τη στήριξη των συντεχνιών δεν θα μπορέσουν να κερδίσουν ούτε το χρόνο. Γιατί ξέρετε, κάποια γεγονότα είναι αναποφευκτά. Δεν μπορούν να γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Άρα αυτή η επικοινωνία, αυτή η εμπιστοσύνη, αυτό το ενδιαφέρον που θα πρέπει να επιδειχθεί από όλους για να φτιάξει αστυνομία ο τόπος, χρειάζονται χρόνο. Και θα δοθεί ο χρόνος, γιατί πρέπει να στηριχθούν. Μην ξεχνάτε ότι όχι μόνο ο αρχηγός είπε αρχηγός. Να έχουμε και βοηθούς αρχηγούς. Καινούργιους. Οπότε αν αντιλαμβάνεστε ένας οργανισμός στην Κύπρο να αλλάξει όλη την κορυφή του, χρειάζεται χρόνο για να αλλάξει. Πάντως ξεκίνησε ενθαρρυντικά. Έκανε κάποιες διαπιστώσεις. Δεν τις είχαμε ακούσει. Ναι, δεν τις είχαμε ακούσει. Αυτές οι διαπιστώσεις είναι αυτές που θα είναι η βάση για να μπορέσεις να αλλάξεις κάποια πράγματα. Αλλά επαναλαμβάνω, χρειάζονται χρόνο. Χρειάζονται χρόνο. Δεν είναι τόσο απλά πράγματα. Δεν είναι πάτημα κουμπιού. Ναι. Χρειάζονται χρόνο. Μάλιστα. Τώρα, εσείς τι έχετε να μας πείτε, κάτι καλό να μας πείτε, έτσι να μας ενημερώσετε? Εγώ, καταρχάς, να ξεκαθαρίσω για τις συντεχνίες, για να ξέρει και ο κόσμος, επειδή πολλοί μας ρωτούν. Αυτός είναι ο νόμος για τη συντεχνία στους αστυνομικούς. Όχι, μιας και το λέτε, εγώ προχθές εδώ είχα τον πρόεδρο της συντεχνίας των αστυνομικών, την. Της Πασιδή. Και τον ρώτησα για την ισότητα και μου είπε ότι θεσμικά μόνο ο σύνδεσμος αστυνομίας Κύπρου, όπως λέγεται, είναι έτσι. Λοιπόν, αυτός είναι ο νόμος. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν στην αστυνομία Κύπρου δύο συντεχνίες και όπως λέει και το Σύνταγμα με το άρθρο 27 του νόμου περί αστυνομίας που σας έχω παραδώσει, είναι ότι οποιοδήποτε μέλος διότι είναι. Οποιοδήποτε αστυνομικό, διότι είναι μέλο οποιασδήποτε συντεχνία ή συνδέσμου, που σκοπό ή σκοπό του οποίου είναι να ελέγχει ή να επηρεάζει τη μισθοδοσία, τι συντάξει ή του όρου υπηρεσία. Αυτό είναι ο νόμο. Δεν υπάρχουν θεσμοί, δεν υπάρχουν νόμιμε και μη νόμιμε συντεχνίε. Υπάρχουν δεδομένα και τα δεδομένα βγαίνουν από το Σύνταγμα τη Κυπριακή Δημοκρατία, κύριε Δημητρόπουλε. Η συντεχνία δεν είναι facilities ή camping ή ξενοδοχεία, δεν ξέρω τι άλλο. Δεν είναι εταιρείε κερδοσκοπικέ συντεχνίε. Συντεχνίε είναι εκεί για να υπερασπίζουν τα εργασιακά δικαιώματα των αστυνομικών. Από εκεί και πέρα, κύριε Δημητρόπουλε. Σας ενοχλεί το γεγονός ότι οι υπόλοιποι σας βλέπουν λίγο έτσι, ούτε δεν θέλουν να σας αναγνωρίσουν? Αντί να μα αναγνωρίσουν ως προς τι, η Βουλή περιμένει την ισότητα να πάει να καταθέσει τα υπομνήματα της για να μπορέσουν να διαμορφώσουν άποψη. Αν με ενοχλεί ή αν ενοχλούμαστε γιατί οι υπόλοιπες συντεχνίες, η συντεχνία η συγκεκριμένη δεν έρχεται κοντά. Κύπρο, έτσι. Βέβαια. Κοιτάξτε στις φυλακές, για να είμαστε και δίκαιοι, οι δεσμοφύλακες βγάζουν κοινές ανακοινώσεις στις συντεχνίες τους. Πού είναι η Πασίδη? Άρα βλέπετε ότι στην αστυνομία πρέπει επιτέλους να αρχίσουμε να αλλάζουμε μυαλά, να δούμε το καλό της αστυνομίας. Και επαναλαμβάνω, δεν είναι κερδοσκοπική οργάνωση που έχουμε, μια εταιρεία, κύριε Δημητρόπουλε. Είναι συντεχνίες που έχουμε για το καλό του τόπου και της αστυνομίας. Από εκεί πέρα μου επιτρέπετε, θέλω να τονίσω ένα πράγμα. Γιατί ακούω πολύ κόσμο, θέλω από κάποια δεδομένα για την αστυνομία, που νομίζω δεν τα γνωρίζω, θα το πω ακόμα μια φορά. Πολλοί κόσμος νομίζει, σύμφωνα με μια έκθεση της Eurostat του 2021, ότι η αστυνομία της Κύπρου είναι η πρώτη σε αριθμό με αστυνομικούς στην Ευρώπη, δηλαδή 548 αστυνομικούς στους 100.000 κατοίκους. Θέλω να τονίσω το εξής.
Όταν έκαναν την έρευνα το 21, η πυροσβεστική, η ΙΑΜ, η ΜΠΦ, οι μυστικές υπηρεσίες, η προστασία προσωπικότητων, τα ελικόπτερα, η λιμενική, η ασφάλεια αεροδρομίων και λιμανιών, το γραφείο συλλογής προφοριών και η τεχνική σε όλα τα τμήματα της αστυνομίας, οι οποίοι δεν ασχολούνται με αστυνομικής φύσεως εργασίας, όλοι αυτοί οι 2.500. 2.500 περίπου στις άλλες αστυνομίες δεν βρίσκονται στον αριθμό που δίνονταν για αυτήν την μελέτη. Άρα πού καταλήγουμε? Από τις 5.500 οι 2.500 δεν βρίσκονται εκεί που έπρεπε να είναι σύμφωνα με την αστυνομία, στις αστυνομίες του εξωτερικού, της Ιταλίας, του Βελγίου, της Γαλλίας. Κύριε Δημητροπούλε, σε 5.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα Κύπρος, 934.000, έχουμε πιο κάτω αστυνομικούς μέσον όρο από την Ισλανδία, που είναι η ασφαλέστερη χώρα της Ευρώπης με 382.000 κάτοικους. Άρα κάποια πράγματα να τοποθετούμε εκεί που ναι, πρέπει. Ναι, καλά κάνεις το λες, γιατί ο κόσμος μπορεί να πιστεύει ότι έχει βέβαια, όχι μπορεί, υπεράριθμο, το πιστεύει. Ναι. Να το καταλαβαίνουμε όλοι και είμαστε 800 θέσεις πιο κάτω, συν τις θέσεις οι οποίες μετά την εναρμόνιση της αστυνομίας με τη δημόσια υπηρεσία στις ώρες που δουλεύουμε την εβδομάδα δεν τις έχουν προσθέσει. Οπότε αντιλαμβάνεστε τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Και θέλω να προσθέσω ακόμα κάτι, το οποίο είμαι σίγουρος ότι κάποιοι δεν γνωρίζουν. Οι ειδικοί αστυφύλακες, που είναι περίπου 800, όσοι έχουν γραφτεί μετά το 4, δεν δικαιούνται να δουλέψουν επιχειρησιακά καθήκοντα σύμφωνα με τον κανονισμό του. Άρα δεν είναι μέσα στη. Άρα δεν μπορούν να σου εκμεταλλευτούν στα επιχειρησιακά. Οι συμβασιούχοι είναι μόνο για τη μετανάστευση, δεν μπορούν να εξασκήσουν αστυνομικά καθήκοντα, είναι μόνο για το μεταναστευτικό και τις ειδικές περιπολίες. Και έχω και 75 άτομα εξειδικευμένων. Κύριε Δημητρόπουλε, ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όλοι αυτοί είναι εκτός των διερευνητικών καθηκόντων. Πώς είναι αυτοί που μένουν για τα διερευνητικά καθήκοντα? Αν μένουν 1.500 αστυνομικοί Παγκύπρια, με το ζόρι, μάλιστα, όλα αυτά πρέπει να καταλάβουμε. Τρομοκρατία, οδοφράγματα. Οδοφράγματα εννοώ λόγω της κατοχής. Μεταναστευτικό, η εγκληματικότητα. Όλα αυτά και η περιοχή στην οποία βρισκόμαστε, που βλέπετε τώρα τι γίνεται. Όλα αυτά μας συνθέτουν ένα σκηνικό στην αστυνομία, το οποίο είναι φτωχό σε αριθμό. Και πρέπει να το αντιληφθούν κάποιοι. Και θέλω να τονίσω και κάτι γιατί το ακούω. 343 εκατομμύρια είναι ο προϋπολογισμός της αστυνομίας. Ωραία. 50% είναι για τους μισθούς. Τα άλλα που πάνε. Πέστε μου εσείς, σαν εταιρεία κάποιος, αν έχει μια εταιρεία, ένα οργανισμό, όταν 50% είναι μόνο οι μισθοί, τους οποίους μισθούς, να πούμε ότι για τους αστυνομικούς, είναι το μοναδικός οργανισμός στην Κυπριακή Δημοκρατία που δεν έχει κίνητρα. Δεν έχει κίνητρα μέσα στους μισθούς. Δεν έχει κίνητρα. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι κατά αξίωμα λαμβάνει το μισθό και όλοι βρίσκονται σχεδόν ευθεία. Πόσο είναι ο μισθός ενός πρωτοδιοριζόμενου αστυνομικού? Ο βασικός μισθός είναι 1.300 ευρώ. Μάλιστα. Ενός αστυνομικού. Μάλιστα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα κάποιοι πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει να δοθούν κονδύλια. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Γιατί ακούω διάφορα. Για τα κονδύλια της αστυνομίας. Όχι, είναι κάτω η ασφάλεια. Είναι το νούμερο ένα. Και επαναλαμβάνω, 1,5 δισεκατομμύριο δίνεται στην παιδεία. Πολύ σωστά δίνεται. 1,5 δισεκατομμύριο. Δεν μπορώ να θεωρώ ότι η αστυνομία Κύπρου με 340 εκατομμύρια και όλα αυτά που σας έχω αναλύσει προηγουμένως θα μπορεί να αντεπεξέλθει. Δεν μπορεί να αντεπεξέλθει. Ναι, πέρα από το ανθρώπινο δυναμικό, ποιοτικά είμαστε σε καλή κατάσταση σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες? Ποιοτικά με την αστυνομική ακαδημία, τις εκπαιδεύσεις, την τεχνολογία που πρέπει να εισάγουμε, διότι ναι, έχουμε βήματα τεχνολογίας που πρέπει να γίνουν και να φύγουν τα μη αστυνομικής φύσεως καθήκοντα. Όπως παράλληλα θέλω να τονίσω ότι έχουν γίνει πάνω από 40 καινούργια τμήματα στην αστυνομία τα τελευταία χρόνια. Αντιλαμβάνεστε, οι εξελίξεις τρέχουν, μας παρασύρουν και εμείς έχουμε μείνει χωρίς αναδιοργάνωση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό με τεχνολογία ψηφιακή για να μπορέσουμε να φτάσουμε στα επίπεδα και να μπορέσουμε, κύριε Δημητρόπουλε, πολύ σημαντικό πράγμα. Ο αριθμός των αστυνομικών οι οποίοι μπορούν να διερευνήσουν και μπορούν να είναι επιχειρησιακοί. Ξέρετε κάτι, άλλον το οργανόγραμμα, άλλον τα τμήματα τα οποία δεν έχουν κόσμο στην πρώτη γραμμή και άλλον οι ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό. Πρέπει να μπούμε κάτω, να τα βάλουμε, να αναλύσουμε αυτά τα πράγματα, διότι δεν θα είναι εύκολο το έργο της νέας ηγεσίας. Πάντως, αγαπητέ φίλε, η καρέκλα του αρχηγού είναι σαν την ηλεκτρική καρέκλα. Από το 2000 διάβαζα μέχρι σήμερα, 5 εκπαραθυρώθηκαν, 3 επιβίωσαν μόνο. Ο λόγος είναι απλός. Έχει γίνει με τέτοιον τρόπο που είναι η αστυνομία σαν πυραμίδα, έχει γίνει συγκεντρωτισμός όλων τις εξουσίες της κορυφής.
Αυτό ήταν λάθος, γιατί σε έναν οργανισμό πρέπει να βγάζεις μπροστά σε εισαγωγικά τους υπεύθυνους τμήματων, τους βοηθούς αρχηγούς, να δείξεις και έχουν ναι. και αυτοί ευθύνες. Εμείς τόσα χρόνια ξέρετε τι κάναμε. Δαχτυλοδείχναμε την κορυφή ή δαχτυλοδείχναμε 5 αστυνομικούς στη βάση να ανοίξουμε πειθαρχικές ή ποινικές. Αυτή ήταν η ουσία και εδώ είναι το θέμα. Όχι. Μεταξύ της κορυφής και της βάσης υπάρχουν μεγάλος αριθμός ευθύνων αρμοδιοτήτων και εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε, να φύγει αυτός ο συγκεντρωτισμός, να μπορέσουν επιτέλους και αυτοί οι οποίοι είναι αρχηγοί να τους δοθεί ο χρόνος να δουλέψουν για να κάνουν τις απαραίτητες αλλαγές. Άραστε. Το έχει προαναγγείλει ο αρχηγός, είπε ότι χρειάζονται να γίνουν αλλαγές, μεταρρυθμίσεις, επαναξιολογήσεις. Χρειάζεται χρόνο. Χρόνο. Χρειάζεται χρόνο πολύ. Κύριε Δημητρόπουλε, να πω κάτι το οποίο μπορεί κάποιος πολίτης να μην μπορεί να αντιληφθεί. Η αστυνομία δεν έχει καμία σχέση, καμία απολύτως. Να σου πω απλά, η Εθνική Φρουρά είναι σε καιρό πολέμου. Όχι, είναι πάντα σε ετοιμότητα. Μάλιστα. Η αστυνομία είναι σε καιρό πολέμου 24 ώρες, 365 μέρες. Η αστυνομία δεν έχει καμία σχέση με κανέναν οργανισμό της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η αστυνομία είναι αυτή που λέω εγώ τώρα χρειαζόμαστε χρόνο, αλλά ξέρετε, το επόμενο δευτερόλεπτο μπορεί να προκύψει κάτι έτσι. Και θα πρέπει να προλάβουμε το γεγονός. Άρα, δεν έχουμε καμιά σχέση με άλλο οργανισμό, πρέπει να βιαστούμε, όμως ταυτόχρονα χρειάζονται χρόνο. Χρειάζεται πολύ χρόνο να συγκροτηθεί και να αναδιοργανωθεί ένα αστυνομικό σώμα με 5.500 εργαζόμενους, με τις ευθύνες και τις αρμοδιότητες και με τις ελλείψεις που σας έχω αναλύσει προηγουμένως. Έχεις δίκιο, αγαπητέ μου Νίκο Λοϊζίδη. Έτσι, εμείς τα λέμε για να μαθαίνουμε κιόλας και να μαθαίνει και ο κόσμος τι ακριβώς ισχύει στην αστυνομία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου. Να πω απλά ένα δευτερόλεπτο. Να πω ότι ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ένα πράγμα. Τώρα τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να αντιλαμβάνεται το τι κάνει ο αστυνομικός στην πρώτη γραμμή. Και δεν το λέω με. Έχετε βάλει και στο χεράκι σας. Λέω ότι ενημερώνεται πλέον ο πολίτης το τι σημαίνει αστυνομικός. Ότι αστυνομικός δεν είναι μόνο γραβάτα. Ή το σκαρπίνι, ο αστυνομικός είναι αυτός που πάει πιάνει ανακριτικές από ανθρώπους που βιάζουν μωρά, τρέχει μολότοφ από πίσω, τρέχει δολοφόνους, συλλαμβάνει, καταδιώκει, ναρκωμανίες, εμπόρους. Όλα αυτά τώρα βγαίνουν προς τα έξω και να είναι σίγουρος ο πολίτης ότι ο λόγος που υπάρχει αυτή η αστυνομία είναι για να προστατεύει τα ανθρώπινα του δικαιώματα. Και θα είμαστε εκεί. Σε ευχαριστώ, Νίκο. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλή σας μέρα.